στην παρέα μας είναι η μία και μοναδική Άτζηλα Δημητρίου. Την καλημέρισα και πριν θα το ξαναπώ. Καλημέρα, κυρία Δημητρίου. Πολύ χαίρομαι που σας έχω στην παρέα μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι κάνετε? Πόσες επιτυχίες, πόσα σουξέ, πόσα χρόνια, πόσο σας αγαπάει ο κόσμος. Γιατί θέλω να σας πω ότι και πριν λίγο που ανακοίνωσα ότι θα έρθετε στο Twitter γίνεται χαμός. Είδωλο, Άτζελα, η θεά σε λίγο, πανικός. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο θα σας δούμε στη σκηνή του Jazz at Two of Us. Εκεί που είχε γραφτεί ότι θα σας βλέπαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Mm. Τι συνέβη τελικά, ναι, κυρία Δημητρίου, γιατί έχουν υποθεί τόσα πολλά και δεν σας είδαμε. Λοιπόν, για να λύσουμε λοιπόν για μια φορά ακόμα αυτό που έχω πει χιλιάδες φορές και δεν το έχετε καταλάβει. Από πέρσι το καλοκαίρι λοιπόν μαζί με τον Νίκο τον Κοκλώνη έβγαινε και έλεγα ότι θα είμαι στο Jazz at Two of Us. Λοιπόν, έκλεισε στην Κύπρο, στις Νότες, mm-hmm, μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφόρου και τον Σουάν και τον Λούκας. Δεν γινόταν λοιπόν να κοπώ στα δύο και να είμαι και στο Jazz at Two of Us και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Σωστά. Οπότε ουσιαστικά ο λόγος ήταν αυτός. Το μετανιώσατε ακριβώς βλέποντας το Jazz, δηλαδή είπατε, αχ, τι ωραία θα ήταν να ήμουν και εγώ στην επιτροπή ή να ήμουν coach. Όχι, δεν μετάνιωσα καθόλου. Αν σας καθόλου έλεγε ο Νίκος... Χάρηκα πάρα πολύ για τον mm-hmm Νίκο, γιατί αγαπάω και εκτιμώ πάρα πολύ τον Νίκο. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τον Νίκο. Mm. Είναι σαν είναι αδερφός μου ο Νίκος. Αν σας έλεγε λοιπόν ο Νίκος, τώρα που υπήρχε και μια ευνηδιαστική αποχώρηση με την ΑΣΠΑ ή με οποιονδήποτε, να αναλάβετε έναν παίκτη, να είστε η coach, θα πηγαίνατε σαν coach? Με τον Νίκο αυτό που κάνουμε είμαι σαν coach. Τέλειο. Δηλαδή θέλετε να το εξηγήσετε? Δεν νομίζω να το ξανακάνω αυτό. Για με τον Νίκο θα ήταν και δύσκολο. Θέλετε να μας εξηγήσετε λοιπόν τι θα δούμε το Σάββατο? Λοιπόν, το Σάββατο θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, χωρίς σύνδρικες, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Εγώ, αν πήγα στο Jazz at Two of Us, πήγα για μόνο και ένα λόγο. Υπάρχει ένας φιλανθρωπικός σκοπός και είναι πάρα πολύ καλό να πηγαίνουμε και να βοηθάμε. Ακριβώς. Στα διάφορα... Και εσείς όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ή άλλως, το έχετε αποδείξει με την παρουσία σας. Έχω ένα θέμα, δεν σας βλέπω πολύ καλά. Θα το φτιάξουμε τώρα. Εξαιρετικός άνθρωπος. Μπορώ να καταθέσω σε όλα αυτά τα χρόνια πόσο καλός άνθρωπος είναι η κυρία Άτζελα Δημητρίου και πόσο βοηθάει όπου και όπως μπορεί. Και με τόσες επιτυχίες. Και με τόσες επιτυχίες. Πέρα από αυτό. Η σύνδεσή μας, γιατί τώρα σε δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμη, θέλω να πάμε με τον Κωνσταντίνο να δούμε τι λέει ο Νίκος Κοκλώνης για την Άτζελα. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς λέει για μια συνεργασία φωτιά, για όσα έγιναν με τον Τάσο Ξιαρχώ, αλλά και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία θυμίζω ότι ερμήνευσε Αλίκη Βουγιουκλάκη, και όταν θα βρει το Δημητράκι της, το σύντροφό της δηλαδή, τι θα κάνει ο Νίκος Κοκλώνης που έχουν πολύ στενή. Από ό,τι καταλάβαμε αυτά που μας είπε η κυρία Δημητρή, θα μας τα πει και σε λίγο, ο Νίκος Κοκλώνης θα τραγουδήσει μαζί με την Άτζελα. Ναι, στα αραβικά παρακαλώ. Για να δούμε τι είπε. Τι περίμενες αυτή τη στιγμή να είσαι στον πλευρό της Άτζελας Δημητρίου? Σας είχα πει ότι θα φέρω την Άτζελα στο παιχνίδι. Ήταν δυνατόν. Χωρίς τη Lady D αυτό το παιχνίδι. Και αφού ήρθε μια φορά θα ξανάρθει? Κάτι τέτοιο πήρε το. Σίγουρα, σίγουρα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σχετικά με τα σχόλια που έκανε και ο Σταμάτης ο Φασουλής ότι φώναζε έλεος. Πώς σου φάνηκε αυτό? Κοίτα ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ τώρα, επειδή έχω μια τέλεια φωνή, και αυτό είναι άμα έχεις το ταλέντο, πλάκα κάνω, λοιπόν, δεν με πειράζει, ας πούνε ότι θέλουν, εντάξει, εγώ τραγουδάω επειδή μου αρέσει, στο μπάνιο μου, σε κάτι βίντεο κλιπ. Πρότεινε στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να τραγουδήσει το Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Μου το έπισε στο σπίτι μου, μου το έκανε σηκώπεδο. Σημαδιακό, λες? Δεν ξέρω αν έχει βρει το Δημήτρη της, αλλά να σου πω κάτι, η Κωνσταντίνα είναι μία γυναίκα η οποία θεωρώ ότι έχει πάρα πολλούς άντρες στα πόδια της άμα θέλει. Το θέμα είναι θέλει, θες Κωνσταντίνα? Και αν τον έχει βρει θα είναι ο Νίκος ο Κοκλώνης ο κουμπάρος της, ο καλύτερος της φίλος, τα πάντα. Σίγουρα θα είμαι εκεί.
και στα καλά και στα κακά. Σήμερα είδαμε και τον Τάσο Τοξιάρχο, που είναι μαζί με την εικόνα μεταξύ, ένα από τα καλύτερα ζευγάρια του Τζαζ. Το τραγούδι που είπαμε. Στεναχωρήθηκε με τη βαθμολογία και δεν ανέβηκε και στο σχολιασμό με τη Βίκυ Κάβουρα. Μιλήσατε καθόλου μετά το επεισόδιο? Ναι, καλέ, μιλήσαμε και στο επεισόδιο. Αφού είμαι κάτω από τις κερκίδες, του λέω και όλα καλά μου. Λέει εντάξει. Εντάξει, είναι λογικό όταν κάποιος διαγωνίζεται να έχει και νεύρα, να στεναχωριέται, να τα παίρνει αλλιώς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι. Κυρία Δημητρίου, επειδή πριν έτσι μας διέκοψε η τεχνολογία, μας λέει και ο Νίκος, όπως μας είπατε κι εσείς, ότι αυτό το Σάββατο κάνετε ένα ντουέτο μαζί στα αραβικά. Ακριβώς. Ελληνικά και αραβικά. Με πάρα πολύ κούραση και πάρα πολλές ώρες. Τον βοήθησα πάρα πολύ τον Νίκο, γιατί ήθελα να κλείσω κάποια στόματα. Δηλαδή? Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ο Νίκος μπορεί και να τραγουδήσει. Τώρα, εντάξει, κυρία Δημητρίου, κοιτάξτε, εμένα είναι κολλητός μου ο Νίκος. Τον υπεραγαπώ, τον λατρεύω, αλλά φωνή δεν έχει. Δηλαδή, εσείς που τόσα χρόνια έχετε ακούσει τόσες φωνές, θεωρείτε ότι όμως, έχει... Ναι. Κι όμως, σας πληροφορώ ότι με λίγο πρακτική θα γίνει καλός ο Νίκος. Μην του λέτε τέτοια, κυρία Δημητρίου, και αρχίσει και τραγουδάει συνέχεια. Θα συνθήσει δίσκο. Λυπηθείτε μας. Και να σας ρωτήσω, κυρία Δημητρίου, όπως λοιπόν γίνεται αυτό, τραγουδάτε, μετά κάθεστε και σας κρίνει η Επιτροπή? Θα το δείτε. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά και όμορφα όλα. Αφού δεν θέλετε έτσι να μας αποκαλύψετε πολλά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια άλλα πράγματα, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε. Από την Επιτροπή ποιον ξεχωρίζετε? Ενώ ποιος σας αρέσει πιο πολύ, η κριτική βασικά του... Βασικά, από την πρώτη στιγμή... μ' άρεσε πάρα πολύ η Βίκυ Χατζηβασιλείου, πάρα πολύ όμως. Είναι, όχι, δεν λέω από την δεν Επιτροπή. Περίμενα... Από την Επιτροπή. Θα πούμε και για τους παίκτες σε λίγο, αλλά από την από Επιτροπή. Από την Επιτροπή. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Βίκυ Σταυροπούλου, γιατί είναι ο εαυτός της. Είναι η γυναίκα που τα δίνει όλα. Άλλωστε, σε ένα talent show δεν μπορούμε να είμαστε ούτε snob, ούτε είμαστε στη σκάλα του Μιλάνου. Εγώ αυτό έχω να πω. Βλέπετε στην Επιτροπή κάποιους snob και κάποιους να είναι σκάλα του Μιλάνου? Όχι ακριβώς, αλλά είναι καλύτερα, γιατί αυτά τα παιδιά θέλουνε, πώς να το πω, θέλουνε ένα θάρρος, θέλουνε μία ζωή για να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Αν τους το κόβεις αυτό, δεν είναι καλό. Έχουν υπάρξει παίκτες, όπως παραδείγματος χάρη τραγουδιστές, ενώ coach, με συγχωρείτε, όπως ο Βαλάντης, ο οποίος έχει πει ότι διαφωνεί με την κριτική επιτροπή, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πτυχίο και δεν έχουν μουσικές γνώσεις. Το αντίθετο από αυτό που είπατε εσείς. Το αντίθετο από αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή. Ότι δεν έχουν μουσικές γνώσεις. Πτυχίο μουσικής. Αυτό το ξέρει ο κύριος Κοκλώνης και όλο το υπόλοιπο team, όχι εγώ. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Δημητρίου. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να κρίνω κανέναν. Ναι. Αν πριν πάμε στους παίκτες, αν σας έλεγαν στις αρχές που κάνατε κουβέντες με τον Νίκο ότι κοίταξε να δεις, Άντζελα, εγώ σε θέλω για την κριτική. Θα υπήρχε περίπτωση εσείς να ασκήσετε βέτο και να πείτε θα κάτσω, αλλά δεν θα ήθελα να είναι δίπλα μου αυτός? Ή όχι? Όχι. Καταρχήν δεν το έχω κάνει ποτέ μα ποτέ στην καριέρα μου να απορρίψω κάποιον. Ποτέ. Ούτε με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να είχατε διαμάχες, παραδείγματος χάρη στο παρελθόν. Δεν βάζει ενοχλούσε. Ποτέ, ποτέ. Με τη Δέσποινα Βανδύ θα καθόσασταν δίπλα-δίπλα στην Κριτική Επιτροπή? Γιατί όχι, και την αγαπάω και πάρα πολύ τη Δέσποινα. Ναι, βέβαια, πολύ βέβαια. Μα ούτως ή άλλως τα χρόνια δεν είχαν ποτέ κάποια διαμάχη. Ξέρετε κάτι, όταν είστε... Λοιπόν, πάμε τώρα στους παίκτες. Είπατε πριν ότι ξεχωρίζετε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία έχει μια αρκετά ιδιαίτερη φωνή. Ναι, έχει. Αλλά θεωρείτε ότι αξίζει, ας πούμε, να κερδίσει το τζαζ? Φυσικά τη βοηθάει πάρα πολύ και ο Καραφώτης. Ναι. Ο οποίος είναι στη δουλειά και ξέρει πάρα πολύ καλά. Και είναι καλός της δάσκαλος. Εντάξει, και άλλοι τραγουδιστές είναι οι δάσκαλοι, δηλαδή. Και οι άλλοι ενδεχομένως να μπορούσαν, αν υπήρχε δίπλα κάποιος που δουλεύεται η φωνή του, να αποδώσουν το ίδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης η Κόνη. Αυτό. Μεταξά.
Ακούσατε τις δηλώσεις της πριν από λίγο. Είπε για σας. Είπε για σας ότι θα μπορούσατε να είστε μητριάτη. Το είπε με πολύ χιούμορ, δεν ξέρω πώς το πήρατε. Η εικόνη αυτή είναι. Είναι αυθόρμητη. Mm-hmm. Την αγαπάω πάρα πολύ. Την ξέρω από μικρή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο τώρα. Τα προσωπικά είναι προσωπικά. Σωστά. Άλλο η δουλειά, άλλο τα προσωπικά. Πώς σας φαίνεται λοιπόν η εικόνη? Θεωρείτε ότι... Πιστεύω να καταλαβαίνετε. Εννοείται, το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε. Θεωρείτε ότι η εικόνη μπορεί να γίνει τραγουδίστρια? Θεωρώ ότι η εικόνη, γιατί έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και έχει πάρει κάποιες γνώσεις και πάνω στην ηθοποιία και πάνω στο τραγούδι, ναι, ότι με λίγο δουλίτσα θα μπορέσει να κάνει ωραία πράγματα. Σωστά. Κυρία Δημητρίου, θέλω να μου κρίνετε λίγο και τον Τρίφωνα, ο οποίος, ενώ στη φωνητικά δεν πάει και τόσο καλά, να σας πω ότι πηγαίνει, όμως το κοινό τον ψηφίζει, το λατρεύει, μένει βέβαια κάθε εβδομάδα και έχει τρελή απήχηση. Τον αγαπάω τόσο πολύ, γιατί ο Τρίφωνας, παιδιά, είναι ένας και μοναδικός. Ό,τι και να κάνει, είναι ο Τρίφωνας. Εδώ πήρε τη χαρά τη Βέρα και την έχει αλλάξει 100%. Και μπράβο του όμως γι' αυτό που κάνει, γιατί είναι ωραίο να ρισκάρεις σε κάποια πράγματα. Ναι, βέβαια, η coach είναι η χαρά και ο Τρίφωνας είναι ο πρώτος. Αυτή είναι η διαφορά εδώ. Ουσιαστικά... Είναι απίστευτο όμως. Την έχει απελευθερώσει προφανώς. Αλλά εννοείται, καταλαβαίνω πώς το λέει και έχει δίκιο. Γιατί δεν φανταζόμαστε. Και κάθε Σάββατο, σας μιλάω ειλικρινά, περιμένω να δω Τρίφωνα Σαμαρά. Νάτος κι άλλος. Και εσύ, σαν και εμένα. Ο παδός. Το ίδιο. Εννοεί, κυρία Άτζελα, ότι έφτιαξε όλο το στυλ της. Πιο σύγχρονο. Έχει δίκιο. Ναι, βέβαια. Είναι εντάξει. Τη χαρά βέβαια την είχαμε συνηθίσει. Ναι. Τα παραδοσιακά και στα δημοτικά. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που είχαμε δει. Έχω συνεργαστεί με τη χαρά τη Βέρα και την αγαπάω πάρα πολύ και τη λατρεύω. Είναι καλό να πειραματιζόμαστε σε κάποια άλλα πράγματα. Σωστά. Πολύ κυρία, καλό είναι. Κυρία Άτζελα, τιμή μου που ξεκίνησα την καριέρα μου μαζί σας και ήταν τόσο όμορφα και με την κόρη σας που βγαίναμε στα live σας τότε σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο πρώτο μου CD, το θυμάστε κιόλας. Α, συγκινήθηκε. Είναι μεγάλη μου τιμή. Και στο πρώτο μου χρυσό δίσκο ήρθε η Άτζελα και με φίλησε, με αγκάλιασε σαν μητέρα μου. Πραγματικά, ευχαριστώ πολύ. Τριαντάφυλλε, έχω να σου πω ότι εγώ σε ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούς στη σημερινή εποχή από παιδιά που εσύ έχεις βοηθήσει. Ένα ευχαριστώ. Εγώ γιατί το λέω και το εννοώ, γιατί θυμάμαι και με τα φτυχή δόσας. Είμαστε σε μια καραντίνα, ναι, δεν είχαμε καμία επαφή, καμία αγκαλιά, κανένας, έτσι, ούτε ένα φιλί, μας τα απαγορέψανε όλα. Έτσι. Και τότε που κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι μας και μέσα στον εαυτό μας, ίσως αναρωτηθήκαμε ποιοι είναι αυτοί που μας αγαπάνε. Παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που θέλουμε δίπλα μας. Και πρέπει να πω ότι όταν ήμασταν στο Ρύμπας, εγώ δεν έπαιρνα λεφτά. Ήμουν από τη Ρόδο, είχα έρθει, δεν είχα λεφτά καθόλου. Και έλεγα στην κυρία Άτζελα, με βοηθούσε πάρα πολύ γενικά σε όλα. Και ερχόταν να με πάρει από εκεί που έμενα με το αυτοκίνητο για να πάμε στην αυλία. Δηλαδή, ούτε καν να μου πει πάρε ταξί και έλα με βρει. Η Σταρ τώρα, η Άτζελα Δημητρίου, η Σταρ. Δεν το συζητάω. Και ερχόταν, Άτζελα μου, αυτά ούτε τα ξεχνάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι μόνο καλά έχουν να πούνε για εσάς, κυρία Δημητρίου, να το ξέρετε αυτό. Πάντως, είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχετε βοηθήσει τόσο κόσμο, γιατί έχετε και βοηθήσει και αναδείξει πολλούς νέους καλλιτέχνες, έχετε βιώσει και την αχαριστία, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι ξεκίνησαν από εσάς και τώρα ούτε που το αναφέρουν? Δεν μπορώ εγώ να εκφέρω γνώμη σε αυτό. Καμία. Δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα συναισθήματος. Φαντάζομαι, ναι, μπορεί είναι να μας κάτι έχει δημιουργηθεί. Μα το είπε η γυναίκα πριν, παιδιά. Χαίρομαι που ακούω επιτέλους έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από μένα να το λέει. Που σημαίνει, κυρία Δημητρίου, ότι είναι πάρα πολλοί άλλοι που δεν το λένε. Εντάξει, ίσως να είναι και λίγοι, ίσως να είναι και λίγοι μετρημένοι στα 5 δάχτυλα. Κυρία Δημητρίου, έτσι από τραγουδιστές που βλέπετε αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν εξαιρετικά, πιο νέους, πιανού την καριέρα χαίρεστε και λέτε ότι μπράβο, αξίζει που είναι τόσο ψηλά? Και φωνητικά και σε όλο το, όλο το πακέτο. Ναι. Τα νέα παιδιά έχουν μπροστά τους να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα με το ραδιόφωνο. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Δεν υπάρχουν πια βινίλια. Δεν υπάρχουν πια CD.
Δεν υπάρχουν πια δισκογραφικές εταιρείες που να μπορούν να στηρίξουν ένα παραπάνω, ένα καλλιτέχνη. Δεν υπάρχουν δισκοπολία όπως είχαμε παλιά. Πηγαίναμε και χαιρόμαστε τους δίσκους μας να υπογράφουμε. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και αυτά τα παιδιά τα αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να πάνε πάρα πολύ ψηλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε πιο πάνω. Το λέω με αγάπη. Μάλιστα, κατανοητό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να υπενθυμίσω και να το πω ξανά στους τηλεθεατές μας, αν και είμαι σίγουρη ότι το έχουν εμπεδώσει, ότι το Σάββατο θα είστε στο επεισόδιο του Jazzy Two of Us κάνοντας ένα ντουέτο έκπληξη μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη. Δεν μας έχετε πει περισσότερα για την κριτική, τι γίνεται. Ακούμε κάτι, αυτό είναι. Τραγουδάρα. Ακούμε το Έλεος, συγγνώμη, ναι, ναι. Αυτό να τραγουδίσετε. Ναι. Ωραία. Α. Το ακούμε τώρα. Το οποίο το έχει γράψει. Το έχει γράψει ο Γιώργος Στεφάνος, δεκαετία 90, μαζί με την Εύη Δρούτσα. Ναι. Μαζί με την Εύη Δρούτσα. Το. Μεγάλη επιτυχία και το θυμόμαστε. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία νύχια να σας πω. Εξαιρετικά τα νύχια σας. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους σας και να σας πω να περιμένετε ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα κάνει μεγάλη διαφορά. Τέλει. Πολύ ωραία. Κυρία Δημητρίου, θέλω να σας πω. Πατζής. Το έχω ακούσει, το είπα πριν. Κωνσταντίνος Πατζής. Το είπα. Ναι. Και τον Βασίλης Δήμας. Με Τέλει. Μεγάλη χαρά με το που θα βγει εδώ θα το προβάλλουμε και θέλω να σας ζητήσω μία χάρη πριν σας αποχαιρετήσω. Θέλω κάποια στιγμή να έρθω. Φυσικά αποτυχαίνε. Πολύ ναι, ωραία. Ξέρετε. Το περιμένουμε. Λοιπόν, μία χάρη πριν σας αποχαιρετήσω. Θέλω κάποια στιγμή, όταν εσείς θα νιώσετε έτοιμοι, να έρθω στο σπίτι σας, στο χώρο σας και να κάνουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη οι δυο μας. Και να μιλήσουμε για όλα, κυρία Δημητρίου, για όλη την πορεία σας. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Δεσμεύεστε? Ναι. Ποιος λέει όχι στην Κατερίνα? Ναι. Άσε με λίγο να δώσεις και αυτό. Εντάξει.